που καταρχάς παραμένει η ίδια 850 χρόνια. Αυτό είναι θέμα. Έτσι, δηλαδή είδαμε τότε που πρωτοξεκίνησε στο TV 100. Όχι, είναι σαν να βλέπα την κόρη μου βρε τώρα. Και τι ωραία που μας είχατε δίπλα. Αλήθεια, ναι, η μαμά και η κόρη ήμασταν τώρα με τον εαυτό μου πριν από... Πότε ήταν, Μητάκη, το πας πολύ καλά. 28 χρόνια. Το πας πάρα πολύ καλά εξωτερικά. Καλά το πάω, λες. Ναι, τέλεια το πας. Μην το... Την μαμά μου την έχεις δει. Την δείξατε πριν. Ναι. Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ κοντά και στην κομψότητα και εξακολουθεί να είναι. Της αρέσει πολύ να προσέχει την αισθητική της και έχω πάρει νομίζω πολλά από αυτήν. Και επίσης ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ καλό κύτταρο. Λες, η αδερφή σου. Δηλαδή, όσοι μας βλέπουν τη μαμά μου, λένε η αδερφή σου. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι. Να σου πω, τα αγόρια τώρα που θα έχουν τα κορίτσια τους αυτά. Τα έχουν, τα έχουν. Ναι. Κομπλάρουν τα κορίτσια όταν στα φέρνουν στο σπίτι. Καθόλου. Στην αρχή ήταν λίγο, ξέρεις. Η πρώτη φορά πιο μαζεμένα, σου λέει, εντάξει, θα γνωρίσουμε την κυρία Χατζηβασιλείου. Μετά απλά είμαι η Βίκη. Και κάνουμε πολλές τρέλες μαζί. Ανεβαίνουμε στα δέντρα με τα κορίτσια, στολίζουμε, κάνουμε, μαγειρεύουμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς. Πώς είσαι σαν πεθερά? Ναι, νομίζω πολύ cool. Ναι. Πολύ cool. Γιατί ξέρεις τι είναι, χαζομάρα να μην αγαπάς τις συντρόφους των παιδιών σου. Καλά, εννοείται. Και να μην αποδέχεσαι την επιλογή τους. Εννοείται. Πρώτον, αν δεν αποδέχεσαι την επιλογή τους, είναι σαν να απορρίπτεις τα ίδια τα παιδιά σου, έτσι. Δεύτερον, θέλω να πω χαλάς τις σχέσεις σου. Και μια και μιλάμε για τις τέλειες σχέσεις, εσύ μάλλον έχεις βρει τον τρόπο για την τέλεια σχέση. Γιατί τα 31 χρόνια γάμου. 30. 30 τέλος πάντων. Τι 30, τι 31. Ναι. Τα 30 χρόνια γάμου. Για να είναι ο γάμος ζωντανός, για να είναι όλα στη θέση τους και όλα καλά, σημαίνει ότι κάτι έχετε βρει εσείς οι δύο εκεί. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να είσαι στη θέση σου επί τόσα χρόνια. Οι θέσεις αλλάζουν, διότι οι άνθρωποι αλλάζουν, οριμάζουν, έχουν άλλες απόψεις και αλίμονο αν μένουν στατικά τα πράγματα, και αλίμονο αν μένουμε στα ίδια, και αλίμονο αν δεν εξελισσόμαστε, και αλίμονο αν δεν αλλάξουμε. Ναι. Αλλά για... πρέπει να ισορροπείς μέσα από τις αλλαγές που κάθε φορά έρχονται. Αυτό είναι το θέμα, να έχεις την ψυχραιμία, την υπομονή και το ταλέντο, αν θέλεις, να ισορροπήσεις στις καινούργιες συνθήκες. Εσύ λοιπόν είσαι πολλά χρόνια στη... πολύ χιλιόμετρο στην τηλεόραση και γενικότερα στα... Πολύ χιλιόμετρο. Στα μίντια, πολύ χιλιόμετρο. Και όλα αυτά τα χρόνια η προσωπική σου ζωή είναι... προστατευμένη αρκετά από σένα. Από μένα. Από ό,τι καταλαβαίνω. Από μένα. Γιατί εγώ ποτέ δεν έδωσα ούτε τα παιδιά μου για εξώφυλλο, ούτε το σπίτι μου άνοιξα ποτέ να φωτογραφηθεί, ούτε επέτρεψα ποτέ να συμβούν πράγματα που αφορούν την οικογενειακή και την προσωπική μου ζωή και να εκτεθούν στα έντυπα. Δεν ήθελα. Δεν ήθελες εσύ, έτσι. Όχι, ήταν δική μου αρχή αυτό το και πράγμα. Και πιστεύεις λοιπόν, να ένα παράδειγμα λοιπόν που λέει ότι αν κάποιος δεν το θέλει, πραγματικά μπορεί να μην την έχει ακριβώς την έκθεση, έτσι. Ακριβώς. Μπορεί να έχασε άλλα πράγματα όμως. Έχασε εξώφυλλα, έχασε. Αλλά ήταν επιλογή μου. Κάτι δεν έχει ανάγκη πολύ. Δεν με διέφερε. Δεν με διέφερε. Δηλαδή έκανα συγκεκριμένες επιλογές πάντα. Να. Οπότε ένας γάμος που κρατάει 30 χρόνια και παραμένει στη θέση του, που σημαίνει ότι υπάρχει αγάπη μεταξύ σας και εκτίμηση. Εννοείται. Νομίζω αυτό είναι που... Τα πιο βασικά συστατικά είπες τώρα, ναι, για να κρατηθεί μια σχέση. Ναι, γιατί τώρα ο έρωτας, το νταραβέρι... Αυτά περνάνε, αν δεν το ξέρεις. Ναι. Αυτά περνάνε, είναι για κάποιο διάστημα. Άλλωστε, η οξυτοκίνη είναι μια ορμόνη που εκρίνεται τα δύο πρώτα χρόνια της σχέσης. Okay. Μετά σταματάει να εκρίνεται. Και αυτό το πάθος και ο έρωτας κατευνάζεται από μόνο του λόγω της ορμόνης που δεν υφίσταται. Α, είναι αντικειμενικά τα πράγματα δηλαδή. Εξαιρετικά αντικειμενικά. Για πες μου, ρε φίλε. Τα λένε οι επιστήμονες. Μάλιστα. Τα λέω εγώ. Δηλαδή, το νταραβέρι στις σχέσεις, το σούπερ σεξουαλικό και ερωτικό, δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια το περισσότερο, ε. Δύο χρόνια. Μάλιστα. Και ξέρεις που καταλήγω. Ότι για να γίνεται αυτό δύο χρόνια. Περνάει από τη σκέψη μου, μήπως τελικά λέει ο άνθρωπος είναι on πολυγαμικό. Γιατί για να κρατάει δύο χρόνια και μετά σε άλλη σχέση να ξαναεκρίνεται, ναι, και πάει λέγοντας. Ναι. Δεν ξέρω. Λες να. Δεν έχω καταλήξει, να σου πω την αλήθεια. Λες να είναι πολυγαμικό. Μήπως είναι. Οι άντρες είναι σίγουρα πολυγαμικά. Οι άντρες είναι σίγουρα, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό που μένει στο τέλος, γιατί ωραία και η οξυτοκίνη να βγαίνει τέλος πάντων να σκάει μύτη τα πρώτα δύο χρόνια, το ζούμε όλο. Μετά όμως και σε όλο οξυτοκίνη. Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται, νομίζω. Δεν γίνεται. Θέλεις και μία ακεραιότητα. Πολύ έκρηξη της οξυτοκίνης. Όχι, θέλεις και. Και έκρηξη. Ναι, θέλεις και μία ηρεμία για να υπάρξεις και για να λειτουργήσεις και για να συνυπάρξεις.
Γιατί μέσα από την έκρηξη καταλαβαίνεις ότι είσαι όμως. Φαντάζομαι για να είσαστε σε αυτή τη σχέση 30 χρόνια, γιατί κόλλησα λίγο με αυτό. Μ' αρέσει να ρωτάω τα ζευγάρια που τα έχουν καταφέρει για πολλά χρόνια μαζί. Σημαίνει ότι υπάρχει και χώρος και ελευθερία, έτσι. Εννοείται. Δεν βγαίνει αλλιώς αυτό. Εννοείται. Ναι. Υπάρχει ελευθερία και σεβασμός της ανάγκης ελευθερίας του άλλου. Και φαντάζομαι ότι παίζει και μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι υπάρχει και αυτοπεποίθηση από τη δικιά σου την πλευρά, από την του άντρα σου. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν θέλησα να κάνω κάτι και να μου είπε ο Γιάννης, αυτό μην το κάνεις, ρε παιδί μου, είναι υπερβολικό. Ποτέ. Σε όλα, είναι καταπληκτικό αυτό, αλλά σε όλα είναι σύμμαχος. Δηλαδή, ήθελα να κάνω το πάμε πακέτο και να κατέβω στην Αθήνα κάποιες χρονιές για να το υποστηρίξω καλύτερα, να πας. Ήθελα να μπω στο jazz, να τραγουδήσω, να πας. Μέσα, σωρά. Ναι, ήθελα, ξέρω εγώ, να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο coaching, να το κάνεις. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι είναι φιλαράκι σου βασικά, έτσι. Ναι, είναι αυτό σύντροφος. Σημαίνει σύντροφος. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Ωραία, ο τέλειος σύντροφος είναι ο Γιάννης, λοιπόν. Το Χατζηβασίλειο είναι το δικό σου όνομα, δεν είναι το δικό του. Το δικό μου. Okay. Και μια και λέμε για όλα αυτά, λοιπόν, που κάνεις. Θέλω να αρχίσουμε να θυμόμαστε λίγο όλα αυτά τα πολλά πράγματα που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εσύ κάνεις τηλεόραση 30 χρόνια σχεδόν, Εδώ, ναι. Και ξεκίνησες από το TV100, το τιμημένο της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι.